Συνεχίζουμε λοιπόν με το shortcut να δούμε ένα έτσι πιο πρακτικό παράδειγμα. Θα φτιάξω ένα νέο project. Αυτόματα το video mode, γιατί θα χρησιμοποιήσω ένα βίντεο. Οπότε αυτόματα θέλω να πάρει την ανάλυση που, έχω το αρχικό, που έχει το αρχικό βίντεο. Πατάω λοιπόν το εκκίνηση να ξεκινήσω. Άνοιγμα αρχείου να βάλω το βίντεο που θα χρειαστώ. Είναι αυτό εδώ λοιπόν. Δείχνει ένα εινοποιείο. Το βλέπω εδώ σε προεπισκόπηση αν θέλω, αλλά εγώ θέλω να το βάλω στη γραμμή του χρόνου. Δεν είναι ανάγκη να το βάλω στη λίστα. Έχω μόνο ένα βίντεο. Θα το σύρω λοιπόν κάτω στη γραμμή του χρόνου και να κάνω εδώ να μια γρήγορη προεπισκόπηση. Αυτό που θέλω να κάνω βασικά είναι να κόψω προς το τέλος όλη αυτή τη σκηνή. Κάπου δηλαδή μετά την κάβα, εδώ που αρχίζει η σκηνή με το εργοστάσιο. Άρα κάπου εδώ λοιπόν θα κόψω, μπορώ με το διαχωρισμό ή απλά εδώ δεξιά να σύρω για να κόψω ακριβώς ή μπορώ να κάνω αν θέλω όπως είπαμε, δείξαμε πριν διαχωρισμό εκεί που είναι κεφαλή να πατήσω λοιπόν το διαχωρισμό και να σβήσω αυτό που έμεινε να αυξήσω λίγο την εστίαση ή να κάνω καλύτερα αυτόματα zooming και το άλλο που θέλω να κόψω είναι εδώ στο ενδιάμεσο αυτή τη σκηνή με το κοριτσάκι Άρα λοιπόν θα πάω λίγο εδώ λίγο πριν, θα κάνω ένα διαχωρισμό και μετά αυτή τη σκηνή, εδώ λίγο, λίγο μετά, πάλι διαχωρισμό ή μπορώ με δεξί κλικ να πω split at playhead, διαχωρισμό δηλαδή, αυτό το κομμάτι που δεν το θέλω λοιπόν θα το κάνω αφαίρεση και έτσι έχω τη σκηνή μου. Ας κάνω και εδώ ένα, κάπου εδώ στα βαρέλια ένα διαχωρισμό γιατί θα δείξω κάτι μετά. Θα δείξω μου λοιπόν την μετάβαση όταν έχω δύο ξεχωριστά κλιπ μπορώ αν θέλω να σύρω αυτό που έχει εδώ στη μέση να το σύρω κάπου εδώ μέσα να γίνει μία μετάβαση πιο ομαλή το ίδιο μπορώ να κάνω και με αυτό να πάει όχι στην άκρη να πάει και εδώ με μετάβαση απλά μια συμβουλή της μεταβάσης γιατί είναι λίγο δύσκολο μετά άμα τις σβήσουμε θα είναι δύσκολο να επαναφέρουμε το βίντεο, πρέπει να ξαναμεγαλώσουμε το βίντεο ακριβώς εκεί που ήταν, να τις κάνουμε στο τέλος της μεταβάσης και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ας βάλουμε και ένα τίτλο εδώ στην αρχή του κλιπ, στα πρώτα δύο δευτερόλεπτα περίπου και αυτό πριν βάλω το κείμενο πρέπει αναγκαστικά να κάνω και εδώ διαχωρισμό, γιατί στην ουσία για να βάλω κείμενο θα εφαρμόσω ένα εφέ και ένα εφέ μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα κομμάτι κειμένου. Άρα, λοιπόν, το έβαζα, δεν θέλω να μπει παντού το κείμενο, αναγκαστικά πρέπει να κάνω διαχωρισμό. Άρα, αφού έχω κόψει τα 2-3 δευτερόλεπτα στην αρχή και έχω επιλέξει το κομμάτι αυτό, ε, εδώ στα φίλτρα θα κάνω λοιπόν προστίκι φίλτρου στα favorites είναι ένα φίλτρο για κείμενο εμπλουτισμένο κείμενο text text-rich, δηλαδή που κείμενο που θέλει μορφοποίηση βλέπουμε εδώ ένα πλαίσιο ας το μικρύνω λίγο το πάω πιο κάτω θα βάλω εδώ το κείμενο διπλό κλικ και θα αρχίσω να γράφω εδώ τι θέλω ας βάλω ένα κείμενο Και αυτό το κείμενο μπορώ να μικρύνω, αν θέλω καλύτερα, όλο μαζί. Να το μικρύνω, να το κάνω μια μορφοποίηση. Στο βάλω κάποιο χρώμα, πούμε. Ή αυτό δεν ταιριάζει καλύτερα, ένα πιο σκούρο. Όχι, ας τα αφήσουμε καλύτερα άσπρο. Και βλέπουμε το κείμενο λοιπόν θα μπει μόνο για τα πρώτα δύο δευτερόλεπτα. Και έχουμε βασικά τελειώσει. Έχω, κάνει, έχω μικρύνει το κλιπ γύρω στα 10-15 δευτερόλεπτα. Και μένει τώρα να το κάνω εξαγωγή. Θα πατήσω εδώ ή από εδώ εξαγωγή ή το κουμπάκι εδώ, εδώ πάνω και θα επιλέξω το προφίλ, το προεπιλεγμένο προφίλ που είναι το καλύτερο για όλες τις περιπτώσεις που έχει τις πιο κατάλληλες ρυθμίσεις για συμπίεση. Άρα λοιπόν πατάω εξαγωγή αρχείου, το δίνω λοιπόν ένα όνομα, άσκηση 1 ας το πούμε και βλέπω εδώ δεξιά αρχίζει η διαδικασία της εξαγωγής έχει ήδη τελειώσει μπορώ με δεξί κλικ ή να το βρω στο φάκελο που είναι ή να το ανοίξω κατευθείαν να το κάνω λοιπόν προβολή εδώ και είναι αυτό εδώ το αρχείο αυτά λοιπόν για το πρώτο μας παράδειγμα στο shortcut.